Αλυσίδας κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και έδωσε μια βαθιά ανάσα δημοκρατίας σε όλη τη χώρα. Είναι γεγονός πως αυτή η κυβέρνηση για 7 μήνες έδωσε έναν μεγαλειώδη αγώνα απέναντι σε αυτούς που θέλουν τον τόπο μας απικία χρέους και τον ελληνικό λαό με σχημένο κεφάλι. Έδωσε ελπίδα και ζωντάνια σε χιλιάδες φτωχούς, άνεργους, σε όλους εκείνους που οδηγήθηκαν σε απόγνωση από τις πολιτικές επιλογές και κυβερνήσεις και των 5 προηγούμενων χρόνων. Καλούμε λοιπόν τη νέα γενιά, τον εργαζόμενο λαό, παρά να σταθεί, ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ξανά κυβέρνηση την επόμενη μέρα και να μείνει στο παρελθόν το παλιό πολιτικό προσωπικό που χρεοκόπησε τη χώρα. Να αγωνιστούμε για να ανοίξουν νέοι προοδευτικοί δρόμοι για την πλειοψηφία της κοινωνίας και της νεολαίας. Να αγωνιστούμε για να μην γίνει ξανά το Αιγαίο ο υγρός τάφος κανενός πρόσφυγα, καμιάς μάνας, κανενός παιδιού, κανενός αϊλάν. Για να στείλουμε από εδώ την Κεσαριανή και τις υπόλοιπες προσφυγικές γειτονιές το μήνυμα της ανθρωπιάς, της υποδοχής και της φιλοξενίας των ανθρώπων αυτών που οι ζωές τους ανατράπηκαν από τον πόλεμο και τη βία στις χώρες τους. Η 25η Γενάρη είναι μια χαραμάδα φωτός απέναντι στο σκοτάδι που θέλουν να μας επιβάλλουν. Αυτή η χαραμάδα φωτός και ελπίδας πρέπει να μείνει ανοιχτή για να μπορέσουμε να ζήσουμε αλλιώς. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, εμείς, οι νέοι άνθρωποι, η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε εδώ και θα παλέψουμε ώστε η χαραμάδα αυτή να γίνει η κοιτίδα φωτός που θα φωτίσει το σκοτάδι τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Καλούμε λοιπόν τη νέα γενιά, τον εργαζόμενο λαό, να σταθεί στο πλάι μας, στο πλάι του ΣΥΡΙΖΑ και να δώσουμε μαζί αυτή τη μάχη. Να ανοίξουμε δρόμο στην ελπίδα, δρόμο για έναν καλύτερο κόσμο. Έναν κόσμο με περισσότερη δημοκρατία. Έναν κόσμο με περισσότερα δικαιώματα. Τον κόσμο για τους πολλούς και όχι για τους λίγους. Καλούμε στο βήμα τον πρόεδρο του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, σύντροφο Αλέξη Τσίπρα.